Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια σας πολλά. Παραμονή Χριστουγέννων σήμερα και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το δίκτυο τηλεόραση. Περνάμε αμέσως στις ειδήσεις μας αναλυτικά. Παραμονή Χριστουγέννων και από νωρίς το πρωί η πόλη των Σερών πλημμύρισε από τα κάλαντα που μικρά και μεγαλύτερα παιδιά έψαλαν φέροντας το μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου. Η παράδοση τηρήθηκε. Αρκετοί μικροί καλαντιστές περιδιάβηκαν το κέντρο της πόλης, μπήκαν σε μαγαζιά και σπίτια και πήραν φυσικά το ανάλογο κέρασμα, δηλαδή χρήματα. Τρίγωνα καλαντά με στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα και πρωτοχρόνια. Παραμονή Χριστουγέννων σήμερα και το έθιμο επιτάσσει καλαντά. Από πολύ νωρίς το πρωί μικροί καλαντιστές με τα τρίγωνά τους ξεχύθηκαν στους δρόμους για να ψάλουν τα καλαντά και να λάβουν φυσικά το αντίστοιχο δώρο που δεν είναι άλλο από το χρηματικό αντίτιμο. Τα περισσότερα παιδιά θέλουν να αγοράσουν δώρα και κυρίως παιχνίδια και ρούχα. Ενώ υπάρχουν παιδιά που θα δώσουν τα χρήματα στην οικογένειά τους ή θα τα αποταμιεύσουν για μελλοντική χρήση. Με λένε Φίλιππο Ορφανίδη και σκέφτομαι να τα δώσω στην οικογένειά μου τα λεφτά. Δεν θες δηλαδή να πάρεις κάτι για σένα? Μπα όχι. Τίποτα? Τίποτα, έχω πολλά. Ο Βασίλης τι δώρο θα φέρει? Δεν ξέρω ακόμη. Δεν έχεις ρωτήσει, δεν θες κάτι, δεν έστειλες γράμμα? Όχι. Όχι, ό,τι θέλει αυτός. Ναι. Εσύ τι θα κάνεις? Με λένε Γιώργο Παπαδόπουλο. Ναι. Θα τα δώσω στους γονείς μου για να τα βάλουν σε ένα κουμπάρο όταν μεγαλώσω. Θες για όταν μεγαλώσεις, κάνεις οικονομία από τώρα? Περίπου. Γιατί θες να πάρεις κάτι πολύ μεγάλο? Αμάξι. Και μαζεύεις από τώρα για το αυτοκίνητο? Όχι, έχει διάφορα πράγματα. Άρα εκεί βάζεις πάρα πολλά χρήματα, ό,τι σου δίνει και ο παππούς και η γιαγιά. Ναι, εκεί. Ο Άι Βασίλης τι θα φέρει? Του ζήτησα 20 space card, ναι, για το PlayStation. Τέλεια. Εσύ πώς έρθες? Εμένα με λένε Στρατιπαπίκα και τα λεφτά που θα βγάλω από τα κάλυντα ή θα τα πάω στην άκρη που έχω μαζεμένα λεφτά, ναι, ή θα πάρω κάρτες για το PlayStation. Και εσύ κάρτες δηλαδή? Ναι. Για να, είναι αυτές για να παίζεις παιχνίδια? Είναι για να βάζεις λεφτά. Και τι, γι' αυτό μετά? Αγοράζεις χαρακτήρες ή παιχνίδια. Μάλιστα, αγοράζεις χαρακτήρες. Άρα εκεί στο παιχνίδι θα τα δώσουμε. Εσύ δεν κάνεις οικονομία? Κάνω, κάνω. Κάνεις και εσύ οικονομία. Και εσύ για αυτοκίνητο να πάρεις το μεγαλώσεις? Για κάτι άλλο. Για κάτι άλλο. Τι να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο? Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, με υγεία και ευτυχία. Όλοι ευτυχισμένοι και να είναι πάντα υγιείς. Μικρά παιδιά με σκουφιά του Άι Βασίλη, τρίγωνα, κιθάρες ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης για να πούνε τα κάλαντα. Όλοι σήμερα ευχόταν υγεία στα παιδιά με τα χρήματα που έδιναν, να μην ήταν βέβαια πολλά, αλλά φρόντιζαν τουλάχιστον να τους πούνε ένα ευχαριστώ. Τα περισσότερα παιδιά δηλώνουν πως υπήρχαν πολλοί που δεν άνοιγαν τις πόρτες ή πολλοί που τους έλεγαν «μας τα είπαν άλλοι». Φέτος είναι μια χρονιά πάντως που κάποια παιδιά αποφάσισαν να δώσουν τα χρήματα που μάζεψαν από τα κάλαντα στους γονείς τους για να πληρωθούν λογαριασμοί. Τα Χριστούγεννα εορτή μεγάλη και το δέντρο του Χριστού ήρθε πάλι. Δέντρο με χρυσά στολίδια, με κουφέτα και παιχνίδια, δώρα πάρετε παιδιά από του δέντρου τα κλαδιά. Και ο Χριστός μας πάντοτε όλα αυτό θα φέρνει, με αγάπη σήμερα όλα αυτό θα στέλνει. Εντάξει, ξεκινήσαμε νωρίς και προσπαθούμε να μαζέψουμε. Υπάρχει και κόσμος που δεν δίνει, αλλά υπάρχει και κόσμος που δίνει. Έχει κόσμο στα σπίτια? Έχει. Και ανοίγουν τις πόρτες? Μερικοί ναι. Τι σας λένε, μας τα είπαν, ελάτε? Ναι. Μας τα είπαν κι άλλοι δηλαδή. Ναι. Από λεφτά πόσα δίνουν? 20 λεπτά, 50 λεπτά. Ανάλογα τώρα το σπίτι που θα πάτε. Ναι. Μερικοί ευρώ. Εσύ τι θέλεις να τα κάνεις τα χρήματα που θα μαζέψεις? Να τα δώσω στους γονείς μου. Θα τα επενδύσεις κάπου, δηλαδή θα τα βάλουν σε κάποιο βιβλιάριο, θες να τα μαζέψεις για να... Όχι, για λογαριασμούς. Για λογαριασμούς. Ναι. Για να πληρώσετε δηλαδή τους λογαριασμούς του σπιτιού. Το σκέφτηκα πολύ, στο ζήτησαν οι ίδιοι? Όχι, δεν το σκέφτηκα πολύ. Μόνο σου δηλαδή αποφάσισες να το κάνεις? Ναι. Εσύ? Το ίδιο. Πώς είναι σήμερα η μέρα, έχει καλό καιρό, άρα... Μια χαρά είναι, ο καιρός καλός είναι. Δεν δίνουν πάρα πολλά λεφτά, 20 λεπτά, 10 λεπτά. Και μας λένε ότι τους τα πάνε, αλλά μια χαρά. Θα πάτε και σε επιχειρήσεις, θα πάτε μόνο σε σπίτια? Γενικά σε μαγαζιά, σε ταβέρνες θα πάμε τώρα το μεσημέρι που θα έρθει κόσμος. Οπότε εκεί θα έχει πάρα πολύ κόσμο, τους πείτε τα κάλετε εκεί. Το έχετε σκεφτεί δηλαδή επενδυτικά το παιχνίδι. Εσύ τι θα τα κάνεις τα χρήματα? Το ίδιο, αδέρφια είμαστε. Οπότε θα το δώσετε εκεί. Τι να ευχηθείτε, τι θέλετε να πείτε σε όλο τον κόσμο? Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, παιδιά, καλά να περάσετε.
Τα μικρά παιδιά μάλιστα έψαλαν τα κάλαντα ακόμη και στο δρόμο με το Δήμαρχο Σερών περπατώντας το πρωί στο κέντρο της πόλης για να φτάσει από το διοικητήριο στο Δημαρχείο να μην προλαβαίνει να κάνει βήμα. Τρίγωνα κάλαντα σκορπίσαν παντού, κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. Άσπρο φωτεινό, να δει γιορτινό, μήνυμα να φέρει από τον ουρανό. Τρέχουν τα παιδιά μέσα στο χιονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Μπράβο παιδιά, χρόνια πολλά, σας δώσουμε και να είστε γεροί. Δυνατή αυτή τη χρονιά να είναι ό,τι καλύτερο, έτσι. Είναι μια μέρα που όλοι γιορτάζουν, τα παιδιά από το πρωί και στο σπίτι έχουν έρθει, πολλές παρέες, είπαν τα κάλαντα. Αυτή είναι η μέρα σήμερα, μέρα που μικροί και μεγάλοι γινόμαστε άλλοι μικροί. Πάντως οπότε βγήκαμε, γιατί έχει και καλή μέρα και βγήκαν έξω. Ναι, και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο σήμερα. Και όλες αυτές οι παρέες, όλα αυτά τα μελωδικά εδώ κάλαντα μας βάζουν σε άλλο επίπεδο. Είναι πάντως ωραίες και οι ευχές τους. Βέβαια, και να σας πω κάτι, και οι ευχές από τα μικρά τα παιδιά είναι οι άδολες ευχές. Δεν είναι ούτε υπολογισμένες. Και αυτές οι ευχές είναι πραγματικές. Και νομίζω ότι αυτό είναι που μας δίνει όλους την ελπίδα. Αυτό το μέλλον, αυτή η νεολαία δηλαδή των Σερών, είναι η ελπίδα δικιά μας. Ευχές πραγματικά για την αυριανή μεγάλη μέρα της Χριστιανοσύνης, από τη μεγαλύτερη μέρα της Χριστιανοσύνης, η γέννηση του Κυρίου, εύχομαι να φέρει ό,τι πιο, να γεννήσει ό,τι πιο όμορφο έχουμε μέσα μας όλοι. Υγεία, ευτυχία, ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Αν και Κυριακή, σήμερα το διοικητήριο των Σερών άνοιξε τις πόρτες του και ο Αντιπεριφερειάρχης υποδέχθηκε από πολύ νωρίς τους αθλητές του Κοπηλιατικού Ομίλου Κερκινήτης, με τους οποίους φαίνεται πως ετοιμάζουν εκπλήξεις για το 2024. Ήρθαμε βέβαια όπως κάθε χρονιά, ήρθαμε να πούμε τα κάλαντα της Θράκης φέτος, με πολύ χαρά και αγάπη. Τα παιδιά βλέπω και μέσα στα πιάτα τους, είναι εδώ για να δείξετε και που είναι. Είμαστε Κοπηλάτες βέβαια, ο σύλλογος μας έχει έδρα στο Πεθελινό, κοπηλατούμε από όλα τα χωριά του Δήμου Εμμανουήλ Παπά και τις Σέρες. Και είμαστε μια όμορφη παρέα, η οποία σήμερα μια μέρα γιορτινή. Κάναμε φυσικά την προπόνησή μας νωρίτερα και βγήκαμε να μοιραστούμε τη χαρά μας με όλο τον κόσμο. Υπόσχεση πήρατε από τον Αντιπεριφερειάρχη ότι θα βοηθήσει στο έργο σας? Όπως και στο παρελθόν, έτσι και φέτος και του χρόνου μας στηρίζει εμπράκτος και πήραμε, ναι. Πήραμε, αλλά δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε, διότι είναι πάρα πολύ ωραία η έκπληξη και θα σας βάλουμε στην αναμονή. Ευχές για όλο τον κόσμο. Εύχομαι αγάπη και φως, χρόνια πολλά σε όλους, καλά Χριστούγεννα, με υγεία. Οι Σέρες, εκτός από το αυτοκινητοδρόμιο, εκτός από την αερολέσκη, έχει και το κοπηλατοδρόμιο και πρέπει να δώσουμε έμφαση. Ο μόνος νομός που έχει όλες αυτές τις εγκαταστάσεις και αθλητές τόσο εξειδικευμένους είμαστε εμείς και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Οπότε η έκπληξη που σας υποσχέθηκα του χρόνου θα γίνει στο κοπηλατοδρόμιο. Μην ξεχνάτε ότι η πιο ωραία συναυλία που έγινε φέτος έγινε στο κοπηλατοδρόμιο και νομίζω ότι το απόλαυσαν όλες οι Σερές και οι Σεραίοι. Πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι. Καταλαβαίνετε ότι οι εποχές είναι δύσκολες. Πρέπει να στηρίξουμε τα παιδιά μας και όχι μόνο σήμερα μπορούμε να είμαστε εδώ. Όλες τις ημέρες φτάνει να έρχονται τα παιδιά να είναι χαρούμενα και έτσι και χαμογελαστά. Χρηματοδότηση θα έχουν? Κοιτάξτε, εμείς όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ξέρετε ότι ποτέ δεν μείναμε πίσω. Τα κάλαντα στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο έψαλε και η φιλαρμονική μπάντα του Δήμου Σερών.
Για πρώτη φορά φέτος η αστυνομική διεύθυνση Σερών δημιούργησε τη δική της μπάντα. Μία ιδέα που ξεκίνησε από αστυνομικούς του τμήματος μεταγωγών, υλοποιήθηκε και είχε εξαιρετικά αποτελέσματα. Αστυνομικοί που είναι μέλη της μπάντας είναι ερασιτέχνες ή ημιοεπαγγελματίες μουσικοί, οι οποίοι σήμερα έψαλαν τα κάλεντα στην αστυνομική διεύθυνση Σερών, την Κωστοπούλιο Στέγη και τον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος τους ευχαρίστησε πολύ για την παρουσία τους, αλλά και την πρωτοβουλία τους. Φορά στην αστυνομική διεύθυνση Σερών. Συνάδελφοί μου από το μεταγωγών είχαν την ιδέα να δημιουργήσουμε μία μπάντα. Η ιδέα βρήκε Βίκο Αότα στον αστυνομικό διευθυντή που μας παραχώρησε την αίθουσα της Λέσχης να γίνουν κάποιες πρόβες. Εμπλουτίστηκε από αστυνομικούς άλλων υπηρεσιών, αλλά και φίλους της αστυνομίας. Δεν είμαστε μόνο αστυνομικοί, έχουμε και συνάδελφο από το στρατό, από τις ένοπλες δυνάμεις μαζί μας. Και έτσι φτάσαμε εδώ πέρα. Τα παιδιά είχαν την ιδέα να πούμε τα κάλαντα για τα Χριστούγεννα πρώτη φορά και το αποτέλεσμα είναι αυτό που είδατε. Πάντως, να ρωτήσω, ξέρανε δηλαδή κάποιοι να παίζουν μουσικά όργανα, έτσι όπως είδαμε, ή κάνετε και κάποιες πρόβες? Κάνουμε πρόβες, αλλά είναι όλοι μουσικοί. Μουσικοί ερασιτέχνες. Έχουμε τον κύριο Χατζή που σας τραγούδησε, που είναι πιο επαγγελματίας, να το πω. Έχει την μπάντα του. Την έκανε τη διαφορά, πάντως.
Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι να εκμεταλλευόμαστε τα πλεονεκτήματα που έχουμε. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να πάρουμε από τον καθένα το πλεονέκτημά του και να φτιάξουμε μια ομαδική δουλειά, στην οποία το ταλέντο του καθενός είναι αυτό που πρέπει να αναδειχθεί. Κάνουμε τις πρόβες μας, επιφυλασσόμαστε και για περισσότερα πράγματα. Θα μας δείτε και την πρωτοχρονιά, ναι, και όχι μόνο. Θέλω να τους συγχαρώ, γιατί πραγματικά αποδεικνύουν ότι η ελληνική αστυνομία έχει μεγάλο βάθος και αυτοί οι άνθρωποι αγαπούν τον τόπο, συμμετέχουν σε πολλές δραστηριότητες και εγώ έχω κάνει μαζί τους δραστηριότητες, είτε στο τρέξιμο εκεί που μπορώ εγώ. Και από εκεί και πέρα βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να προσφέρουν στον τόπο. Αυτούς τους ανθρώπους τους στηρίζουμε. Διαχρονικά στηρίζαμε και στηρίζουμε την ελληνική αστυνομία. Και θέλω να πω, γιατί το τελευταίο διάστημα είχαμε πολλά άσχημα όσον αφορά τους άντρες και τις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας, θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι οι πολίτες ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι όλη μέρα στον δρόμο. Και αυτοί που είναι στον δρόμο θα πρέπει και εμείς να είμαστε υπομονητικοί και να βοηθούμε. Βλέπετε πού έχουμε φτάσει. Χαθήκαν ανθρώπινες ζωές και μάλιστα αυτές τις μέρες τις Άγιες, νέοι άνθρωποι, θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι και αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, κάνουν ένα λειτουργήμα, προστατεύουν εμάς, τις περιουσίες μας, τους συνανθρώπους μας και σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε δίπλα τους, εμπράκτους. Και θα πρέπει και η ελληνική πολιτεία να καταλάβει ότι θα πρέπει και αυτοί να ενισχυθούν και όσον αφορά τα οικονομικά και όσον αφορά τα μηχανήματα που πρέπει να έχουν, τα οχήματα και όλα αυτά που τους κάνουν καλύτερα και ευκολότερη τη δουλειά τους. Να κλείσω όμως εδώ την Κρίνια, να τους πω ότι όσον αφορά τις ΣΕΡΕΣ και έχουμε ασφάλεια, αυτό είναι, πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι, σε σχέση με τους άλλους νομούς, είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και οι ΣΕΡΕΣ με τους δικούς της άντρες και γυναίκες στα σώματα της ελληνικής αστυνομίας νιώθουν ασφαλείς. Κάτω από το Δημαρχιακό Μέγαρο, η Φιλαρμονική του Δήμου Σερών έψαλε τα κάλαντα στο Δήμαρχο. Εκατοντάδες ΕΡΕΗ σταμάτησαν για λίγα λεπτά να ακούσουν τα κάλαντα, καθώς το κέντρο της πόλης πλημμύρισε από υπέροχες χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλά και ευτυχισμένα Χριστούγεννα. Εύχομαι η γέννηση του ανθρώπου αύριο να γεννηθεί μέσα μας ό,τι το καλύτερο υπάρχει. Καρφίτσα δεν έπεφτε σήμερα παραμονή Χριστουγέννων στο κέντρο της πόλης των Σερών, αφού αρκετός ήταν ο κόσμος που ήθελε να πραγματοποιήσει τις τελευταίες του αγορές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, αλλά και τα δώρα της τελευταίας στιγμής. Παραμονή Χριστουγέννων και ο καιρός έμοιαζε πιο πολύ ανοιξιάτικος παρά χειμωνιάτικος, με αποτέλεσμα ο κόσμος να βγει έξω να πιει τον καφέ του και να κάνει τις τελευταίες του αγορές είτε σε δώρα είτε για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Στο κέντρο της πόλης επικρατούσε το αδιαχώρητο. Ο κόσμος συνοστιζόταν παντού με τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν σημειωτών και οι άνδρες της τροχέας να βρίσκονται σε πολλά σημεία για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία και να βοηθούν τόσο τους πεζούς όσο και τα αυτοκίνητα, ώστε να μην συμβεί κάποιο ατύχημα. Τα καταστήματα εστίασης σήμερα Κυριακή ήταν γεμάτα από νωρίς το πρωί και για να βρεις κάπου να καθίσεις είτε για καφέ είτε για φαγητό έπρεπε, όπως φαίνεται, να έχεις κάνει κράτηση. Στα εμπορικά καταστήματα τώρα η κίνηση δεν ήταν πολύ μεγάλη, αν και οι έμποροι περιμένουν πως η εβδομάδα που έρχεται θα είναι πολύ καλύτερη. Είναι πολύ γιορτινή ατμόσφαιρα, ελπίζω ότι έχουν πληρωθεί κιόλας, ότι σήμερα θα είναι μια καλή μέρα. Είναι και καλό ο καιρός.
Τώρα αργότερα σε καμιά ώρα θα ξέρουμε, θα δείξει. Είναι όμως μία το μεσημέρι, δηλαδή κινείται ο κόσμος. Ναι, κινείται. 11 η ώρα ανοίξαμε, επειδή ανοίγουμε και λίγο αργά. Έχει πάρα πολύ κίνηση και χθες είχε κίνηση. Κάνα 2-3 μέρες, αλλά όχι τόσο όσο περιμέναμε χθες. Σήμερα ελπίζω ότι θα στηρίξουν τη σειραγική αγορά και οι καταναλωτές, ότι θα έρθουν να ψωνίσουν και τα δωράκια τους. Βλέπουμε χθες, δηλαδή, είδαμε ότι άρχισαν να παίρνουν κάποια δωράκια, κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τα πάρουν αργότερα, θέλουν να πάνε κάπου, οπότε πρέπει να το πάρουν τώρα για να το φορέσουν και για τα Χριστούγεννα και για την Πρωτοχρονιά, για το Ρεβεγιόν. Ευχές. Εύχομαι υγεία, αισιοδοξία, καλές δουλειές στους συναδέλφους μου πρώτα απ' όλα, αγάπη, ειρήνη και μια πολύ καλύτερη χρονιά για όλους. Αισιόδοξη αυτή η εικόνα που βλέπουμε σήμερα, ελπίζω να είναι και στα μαγαζιά μέσα το ίδιο. Το κόσμο θέλουν να πάρουν κάτι. Ναι, από την ώρα που πληρώθηκαν βλέπουμε ότι έχει αρχίσει η κίνηση. Όλα είναι για το χρήμα. Αν υπάρχει χρήμα, νομίζω ότι ο κόσμος έχει και τη διάθεση και τη θέληση να αγοράσει. Είναι και η ψυχολογία, έχει πολύ καλό καιρό σήμερα, βοηθάει. Καταπληκτικός καιρός, σαν άνοιξη, δίνει έτσι μια χαρούμενη νότα σε όλο αυτό. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Βέβαια, βέβαια. Παιδιά φέτος είναι εξελιγμένα και τα παιδιά, με όργανα, οργανωμένοι, είναι πολύ ωραία. Είχε αντίκτυπο οικονομικό, δηλαδή κινήθηκε η αγορά. Κινηθήκαμε, να σας πω την αλήθεια, την Κυριακή που ανοίξαμε την πρώτη, στις 17, και από χθες ξεκίνησε. Από τη στιγμή που πληρώθηκαν και τα επιδόματα και τα λοιπά, ο κόσμος άρχισε να βγαίνει και να ψωνίζει. Οπότε αυτό λέω, όλα είναι στο χρήμα. Όταν πληρώνομαστε, ψωνίζουμε. Αν δεν υπάρχει χρήμα, δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Ευχές πάνω απ' όλα, παιδιά, υγεία, μετά τον κορονοϊό, μετά όλα αυτά που περάσαμε και περνάμε ακόμη, ας έχουμε υγεία. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι θα έρθουν, θα μπουν στη θέση του σιγά σιγά. Και αισιοδοξία. Τα καταστήματα με δώρα και παιδικά ρούχα, όπως ήταν φυσικό, δούλεψαν πολύ περισσότερο. Εγώ νομίζω έχω χρόνια να το δω αυτό. Δηλαδή, τόση κινητικότητα στο δρόμο, τόσος κόσμος έξω, γιορτινές μέρες. Μάλλον ήρθαν και κάποιοι από Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί βλέπουμε ανθρώπους που δεν τους έχουμε δει στην αγορά. Σημαίνει ότι είναι εκτός. Έχουν έρθει από αλλού, αλλά η κίνηση στην αγορά, αν περιμένετε να δείτε, δεν έχουν τα καταστήματα ιδιαίτερη. Ίσως επειδή αργήσαν να πληρωθούν οι επιδοτήσεις, δόθηκαν μόλις χθες, τι να προλάβουν. Πιστεύουμε στην άλλη εβδομάδα, γιατί είναι και η Πρωτοχρονιά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Εύχομαι ο κόσμος να προτιμήσει τη σειραϊκή αγορά, να καταλάβει ότι πρέπει να στηριζόμαστε ένας τον άλλον και να μην φεύγουν από την πόλη μας. Όσοι μπορούν και όσοι έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν στην αγορά μας. Το παιδικό ρούχο πώς κινήθηκε? Το παιδικό καλύτερα, βέβαια, γιατί είναι ένα είδος που λίγο δώρο, λίγο τα εγγόνια, λίγο η νονά, η θεία, κάτι γίνεται. Ναι, σε εμάς είναι διαφορετικά. Αλλά γενικά η αγορά δεν είχε την κίνηση την αναμενόμενη. Ας ελπίσουμε ότι όλα τα μαγαζιά θα δουλέψουν από εβδομάδα. Ευχές. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, να έχουμε ειρήνη και να είναι τα παιδιά μας χαρούμενα, να τα κάνουμε χαρούμενα. Υπάρχει ο κόσμος, υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Γενικά ο κόσμος είναι όλος έξω. Έχει πολύ καλό καιρό και βοηθάει. Και εμείς κάναμε την προσπάθειά μας, όλα τα μαγαζιά μας να είναι γεμάτα. Και ευχαριστούμε τον κόσμο που ανταποκρίνεται. Έχει διάθεση. Πάντως θέλει να αγοράσει δώρα, θέλει να πάρει κάτι για τη νέα χρονιά. Έχει διάθεση. Γενικά τα Χριστούγεννα είναι μια πολύ καλή εποχή για τα καταστήματα. Γιατί ξυπνάει λίγο τη διάθεση του κόσμου για αγορές, δωράκια και τον ευχαριστούμε κιόλας. Τι budget έτσι ξοδεύουν περίπου? Τα budget ποικίλουν. Τα περισσότερα, το μεγαλύτερο ποσοστό ξοδεύει γύρω στα 15 με 25 ευρώ εκεί πέρα, που είναι ένα καλό budget για κάποια δωράκια. Παίρνουν και δώρα ή παίρνουν και για τον εαυτό τους κάτι? Κυρίως παίρνουν δώρα, αλλά πάντα μια γυναίκα δεν ξεχνάει τον εαυτό της. Κάτι θα θέλει να πάρει και για την. Έτσι ακριβώς. Τώρα ξανά Τετάρτη ανοίγεται. Τώρα Τετάρτη, έχει δύο μέρες λίγο να ξεκουραστούμε και ξανά από Τετάρτη. Ναι. Και βέβαια να πούμε ότι και την άλλη Κυριακή ανοιχτά, παραμονή Πρωτοχρονιά. Ναι, Κυριακή παραμονή Πρωτοχρονιά πάλι ανοιχτά, πάλι το ίδιο ωράριο όπως και τώρα, όπως κύλησε αυτήν την εβδομάδα, έτσι και την επόμενη εβδομάδα τα ίδια. Πάνω απ' όλα υγεία, χαρά, να αφήσουμε λίγο τα δύσκολα καιρούς που πέρασαμε, κορονοϊούς και όλα αυτά. Και αυτό, υγεία και χαρά. Οι Σεραίοι σήμερα βγήκαν στο δρόμο, βγήκαν να ευχαριστηθούν την ημέρα, βγήκαν να κάνουν ψώνια, βγήκαν να περάσουν καλά. Όλοι ευχήθηκαν χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Τελευταία ψώνια, τελευταία ψώνια. Ψώνια για τα Χριστούγεννα. Βεβαίως. Τα χρονιά θα ξαναβγούμε. Ξανά. Πώς σας φάνηκε που έχει τόσο πολύ κόσμο η πόλη? Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Διαφορετικά.
Ναι, ναι. Καλές γιορτές. Μια εικόνα που δεν τη βλέπουμε συχνά έτσι με τόσο κόσμο. Μακάρι να ήταν κάθε μέρα γιορτή. Καλά Χριστούγεννα. Για βόλτα. Για βόλτα και δωράκια. Πάρα πολύ ωραία και ο καιρός είναι πολύ καλός. Ναι. Καφέ ήπιαμε. Όχι. Βόλτα, βόλτα μόνο. Σας άρεσε που έχει τόσο κόσμο. Ναι, ναι. Είναι κάτι διαφορετικό. Ωραία. Ή τα κάλαντα που λένε τα παιδιά πάνω. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Πώς τα πέρασες σήμερα, έτσι. Καλά, βγήκαμε για μία βόλτα να δούμε λίγο κόσμο. Είναι κάτι διαφορετικό. Έχει πολύ κόσμο σήμερα. Ναι, πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή έχει βγει και η αστυνομία για να περνάνε τα άτομα στις διαβάσεις. Αυτά. Ναι. Ωραία. Ναι, είναι πολύ ωραία. Χριστούγεννα, πού θα κάνεις? Εδώ πέρα, Σέρες. Με τους γονείς, οικογένεια. Ναι, 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 με τους γονείς. Τι να ευχηθούμε? Υγεία σε όλο τον κόσμο. Για κάλα τα βγήκαμε. Κάλα, ναι. Μαζέψαμε λεφτά. Ναι, μαζέψαμε. Ήπιατε? Ναι, ήπιαμε. Χριστούγεννα, πού θα κάνετε? Εγώ θα κάνω Γερμανία. Θα φύγεις δηλαδή ναι. Σήμερα? Αύριο θα φύγω. Ναι. Είσαι από εκεί ή θα πας εκεί για Χριστούγεννα? Θα πάω εκεί πέρα για Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλές γιορτές με υγεία. Υπέροχο περιβάλλον. Τέλεια ατμόσφαιρα. Να είστε καλά. Βγήκαμε βόλτα να δούμε τον κόσμο. Πώς σας φαίνεται σήμερα? Έχει πολύ κόσμο. Είναι ωραία. Σήμερα όχι. Μόνο βόλτα βγήκα, παιδιά. Ναι. Πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ψώνια κάναμε χθες λίγα. Ναι. Καλά Χριστούγεννα, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ όμορφη. Εμείς τώρα γυρίσαμε από τα Κάλαντα. Και είναι πολύ ωραία στολισμένη, όπως και πέρσι. Να, εδώ ακούμε τα αργούδια, λένε τα Κάλαντα, χοροδίες. Μια χαρά, πολύ ωραία είναι. Θα κάνετε και τίποτα, καμιά αγορά? Δεν μας κόβω. Ένα καφέ, κάτι, κανένα καφέ. Μπορεί να πιούμε ζεστή σοκολάτα. Μια ζεστή σοκολάτα. Ναι. Έχει πάντως πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Για να πού θα κάνετε? Σπίτι. Ναι, γενιακά. Ναι, ναι. Μετά θα πάτε πιθανά ή θα μείνετε σπίτι? Λογικά. Έχω Γιάννενα. Γιάννενα. Εγώ στο σπίτι λογικά θα μείνω. Ευχές για όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές, μίγια και αγάπη και του χρόνου. Εσύ ευχές για όλο τον κόσμο. Καλά Χριστούγεννα. Καλή χρονιά. Ορκίστηκαν τα μέλη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου της Ηράκλειας. Ο νέος δήμαρχος Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης επέστρεψε στη θέση του δημάρχου για μία ακόμη θητεία μετά από διάλειμμα 4 ετών. Ο ίδιος υποσχέθηκε πως θα πράξει το καλύτερο δυνατό για τους δημότες του. Ορκίζομαι να φυλάω πίστη στην πατρίδα. Να φυλάω πίστη στην πατρίδα. Υπακοήνη στο Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Υπακοήνη στο Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Και να εκπληρώ τιμίως. Και να εκπληρώ τιμίως. Και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Μέσα σε μια ασφυκτικά κατάμεστη από κόσμο αίθουσα ορκίστηκε ο Δήμαρχος Ηράκλειας και το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Κλεάνθης Κοτσακιοχίδης επανέρχεται στο Δημαρχιακό Θόκο μετά από μια παύση 4 ετών στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Ο ίδιος ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για τη στήριξή του, όπως και τους υποψηφίους, που τον τίμησαν με την παρουσία του στο ψηφοδέλτιό του. Την ορκομοσία τέλεσε ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος. Ορκίζομαι να φυλάω πίστη στην πατρίδα. Πιο δυνατά. Υπακοήνη στο Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Και να εκπληρώ τιμίως. Και ευσυνειδήτως. Τα καθήκοντά μου. Να σας συγχαρώ καταρχήν όλους κύριε Δήμαρχε. Επειδή συνδεόμεθα από πολλούς λόγους και τρόπους. Ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου ευχαρίστησε τον πρώην Δήμαρχο Γιώργο Κουτσάκη για την συνεργασία, ενώ ζήτησε από τον νέο Δήμαρχο να συνεργαστούν για το καλό του Δήμου, καθώς οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Με κάθε δυνατό τρόπο εύχομαι αυτά τα προβλήματα να επιλύονται προς όφελος όλων. Είστε εδώ. Έχετε ιδιαίτερη αγωνία, το ξέρω, το αντιλαμβάνομαι. Όλοι οφείλουμε να είμαστε υπάκοοι στο σύνταγμά μας και στους νόμους του κράτους. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι, να το πω απλά, του καπνίσει ή να κάνει ό,τι θέλει. Θα κάνουμε και θα σεβόμεθα για την Εκκλησία μας και την Μητροπολή μας
και τον Δήμο μας και τον δεύτερο Δήμο μας και αυτούς που είναι επικεφαλής και αν έχουμε πρόβλημα ή παράπονο υπάρχουν τρόποι για να τα πούμε. Όχι όπως να είναι και ό,τι να είναι. Ο Κλάνθης Κοτσακιαχίδης υποσχέθηκε στο λαό της Ηράκλειας έργα υποδομής που θα πάνε μπροστά το Δήμο. Υποσχέθηκε πως θα διοικήσει με δικαιοσύνη και η πόρτα του θα είναι ανοιχτή για όλους. Ο ίδιος είναι φανερά ικανοποιημένος από το γεγονός πως πολλοί νέοι ξεκίνησαν την ενασχόληση με τα κοινά και τον εμπιστεύτηκαν. Αγαπητοί συμπολίτες του Δήμου Ηράκλειας, μας καλέσατε και είμαστε εδώ. Είμαστε και πάλι κοντά σας να σας υπηρετήσουμε με ταπεινότητα, υπευθυνότητα και πολύ πολύ αγάπη. Είμαστε εδώ για να δουλέψουμε σκληρά και για να κάνουμε πάλι το Δήμο μας πρωτοπόρο και πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Μας φωνάξατε με την ψήφο σας και ανταποκριθήκαμε και ήρθαμε για να υλοποιήσουμε το όραμά μας που έχει σχέση με την ανάπτυξη του τόπου. Αγαπητοί συνδημότες, είναι αυτονόητο η καθημερινότητα, η υγεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, οι υποδομές, η στήριξη της κοινωνίας θα είναι για μας μια συνεχής, αδιαπραγμάτευτη επιλογή μας. Θέλω όμως σήμερα να μιλήσω για το μέλλον, το δικό μας, αλλά κυρίως για το μέλλον των παιδιών μας. Υπόσχομαι επίσης ότι θα δουλέψουμε σκληρά όλοι μαζί, ενωμένοι, χωρίς δικούς μας και δικούς σας, για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας και σε αυτά που εξαγγείλαμε προεκλογικά. Γιατί μόνο πράγματα που μας ενώνουν υπάρχουν. Δεν υπάρχει κάτι που να μας χωρίζει. Αρκεί να υπάρχει θέληση, αγάπη για τον τόπο, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Και αυτό βέβαια θα έχει αποτύπωμα στην προοπτική, την αναπτυξιακή ή άλλη, την κοινωνική, την οικονομική, στον τόπο μας. Καλή χρονιά, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο και στους πολίτες. Εγώ θα είμαι δήμαρχος όλων των δημοτών, όλων των εκλεγμένων και των μη εκλεγμένων. Θα λειτουργήσω και θα διοικήσω όπως διοίκησα και τις τρεις προηγούμενες θετίες, με ανοιχτό το τηλέφωνο, 24 ώρες, την πόρτα του Δημάρχου ανοιχτή για όλους τους πολίτες και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να φερθούμε με τρόπο ο οποίος δεν θα είναι αριστός στους πολίτες. Λάθη γίναν και θα γίνονται πάντα. Όμως πρέπει να είναι τέτοια τα οποία να μην δημιουργούν πρόβλημα στην κοινωνία, στους πολίτες και στη λειτουργία του Δήμου. Αν πείτε ότι έχετε βάλει κάτι ως πρώτη προτεραιότητα που θέλετε να κάνετε με το που αναλάβετε, τι είναι αυτό? Κοιτάξτε, θα πρέπει ξανά από την αρχή να επανεντάξουμε έργα τα οποία επεντάχθηκαν, όπως είναι το κολυμβητήριο, η επανάχρηση δημοτικού σχολείου Χρυσοχωράφων, η γεωθερμία, που αυτό θα το πούμε, θα πω και δύο τρία πράγματα στο χαιρετισμό μας και θα το συμπεριλάβω. Είναι το μόνο το οποίο μπορεί να δώσει, ας πούμε, ανάπτυξη στην περιοχή. Είναι το μεγάλο κεφάλαιο του Δήμου μας. Την ημέρα της ορκομοσίας, ο Κλάνθης Κοτσακιαχίδης αποφάσισε να ανακοινώσει και το νέο σχήμα, δηλαδή τους αντιδημάρχους του. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου θα προταθεί και θα είναι η Ζωή Μαρίγου. Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας από την Ενότητα της Κορτούσας και πιο συγκεκριμένα από την Αμμουδιά. Αντιδήμαρχη Νεολιατζής Αναστάσιος από το Συμβουλίο. Κοσμίδης Δήμος από το Συμβουλίο. Ο Πατούσης του Ιερουσαλήμ. Ο Χρυσοβαλάντης ο Παπαγεωργίου. Οντισμένο και ο Πατούσης. Αβραμίδης Γιάννης από το Βασιλόρι, Βατμανίδης Σωτήρης από το Σύμαρο, Βαλάσκας Χρήστος από την Ηράκλεια και άλλη μια γυναίκα, η Νατάσα η Καλκίδου από τον Ιφόρο. Αυτή
αυτοί είναι οι 8 αντιδήμαρχοι, οι οποίοι θα πάρουν αυτές τις θέσεις εκτίμησης, όπως προανέφερα για τις φορές, στο ξεκίνημα. Στη ΔΕΙΑ, Μουντρέκης Μαλαματής, από Ηράκλεια, καταγωγή από Σιμώνα, αλλά ζει πολλά χρόνια, 50 και χρόνια στην Ηράκλεια. Δροσάκης Τέλειος, επανερχόμαστε και πάλι στο τιμόνι να ευχαριστήσουμε όλους τους δημότες που μας θύμισαν πάλι με την ψήφο τους. Το πιο σημαντικό από όλα είναι όμως ότι μας ζήτησαν ξανά να έρθουμε πίσω πάλι στο τιμόνι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη. Να ξέρουν ότι θα είμαστε σε όλα τα προβλήματα μπροστά. Θα είμαστε μέρα νύχτα στο πλάι τους με τα τηλέφωνα ανοιχτά και σε όλα τα προβλήματα. Οπότε υπόσχεστε στον κόσμο δουλειά, θα είστε εδώ από την πρώτη μέρα. Κοιτάξτε να δείτε, όλο αυτό που γίνεται σήμερα και ξεκινάει από την ορκομοσία που είναι το πιο σημαντικό πράγμα, δίνουμε έναν όρκο και ο όρκος μας είναι να προσφέρουμε. Γι' αυτό και όλες ασχολούμαστε με τα κοινά. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε και θα κάνουμε είναι αυτό, η προσφορά. Με δώσαν τη δύναμη και αυτή που χρειάζομαι για να μπορέσω για να βοηθήσω ώστε πολλά προβλήματα που ήταν που αντιμετωπίσαν την προηγούμενη θητεία να τα λύσουμε. Πιστεύω ότι θα φανώ αντάξιο στη ψήφο τους και θα δώσω όλες τις δυνάμεις μου ώστε αυτή τη φορά ο Δήμος μας να πάει πολύ καλύτερα. Πάντως οι άνθρωποι της Ηράκλειας φάνηκε ότι ήθελαν μια αλλαγή, σας ξαναήθελαν πίσω στο τιμόνι. Έτσι φάνηκε, εντάξει. Δοκιμάσαν και άλλες. Από εκεί πέρα, γι' αυτό είναι και οι εκλογές. Δοκιμάσαν, δεν ανταποκρίθηκε η προηγούμενη δημοτική αρχή και θέλαν πάλι τον κύριο Κωσιαγιχίδη. Εμείς είμαστε δίπλα τους, εμένα με τιμήσαν πάλι και πιστεύω ότι θα δώσω το καλύτερο μου γι' αυτό. Σήμερα ιδιαίτερα είμαι συγκινημένη και χαρούμενη. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Ταυτόχρονα είναι και μέρα περισυλλογής, στοχασμού. Ήδη έχω αγχωθεί από τις ευθύνες που αναλογίζομαι ότι μου αναλογούν, αλλά πιστεύω στο δήμαρχό μας, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την τοπική αυτοδιοίκηση. Διοικεί, νομίζω ξέρει να διοικεί καλύτερα από τον καθένα. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία, ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα που αποτελείται από μια κεφαλή η οποία έχει τρομερή εμπειρία σε όλο αυτό. Έχουμε τους βασικούς πυλώνες, τους οποίους τους χρειαζόμαστε και πολλά νέα παιδιά που νομίζω ότι είναι άφθαρτα και γεμάτα όρεξη για δουλειά. Οπότε υπόσχεστε στον κόσμο ότι θα δουλέψετε πάρα πολύ. Πραγματικά το υποσχόμαστε, ο χρόνος θα δείξει. Νομίζω ότι ναι, η συνταγή θα πετύχει. Έχει όλα τα συστατικά για να πετύχει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Από μία πρώτου ξεκινάει η μεγάλη ευθύνη για μας, να ανταποκριθούμε σε όλα αυτά που είπαμε, να σταθούμε στο πλευρό του Δημάρχου και στους πολίτες αυτού του Δήμου. Καλές γιορτές, υγεία, αγάπη στις καρδιές όλων. Θα αναλάβετε ευθύνες πάντως, είστε μία. Ναι, είμαι μία από τους αντιδημάρχους. Θα αναλάβω ευθύνες, ελπίζω να ανταποκριθώ και να πάνε όλα καλά. Τα επόμενα 4 χρόνια θα πρέπει να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις μας, να αφήσουμε πίσω τις παλές, όλα τα παλιά, τα κακά και να για το καλό του τόπου μας. Οι συμπολίτες και συμπολίτες στις εκλογές του Οκτωβρίου μας έδωσαν την δύναμη, έδωσαν και στο Κλειάνθη και στους 25 Δημοτικούς Συμβούλους την εντολή να υπηρετήσουν το Δήμο και τους πολίτες τους. Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε κοντά τους και να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών τους. Εύχομαι καλή δύναμη και υγεία σε όλους, καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλους. Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα αναλαμβάνει ο στενός συνεργάτης του Δημάρχου, γνώστης της τοπικής αυτοδιοίκησης και πρώην πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Νίκος Γκόγκας. Αντιλαμβάνομαι το μέγεθος της ευθύνης που μου ανέθεσε ο Δήμαρχος και ελπίζω να ανταποκριθώ στα υψηλά αυτά καθήκοντα, έτσι ώστε να δικαιώσω και τον Δήμαρχο αλλά κυρίως την κοινωνία. Είστε έμπειρος στην τοπική αυτοδιοίκηση, άρα ως Γενικός Γραμματέας πιστεύετε... Ελπίζω η εμπειρία των τριών θητιών ως Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να με βοηθήσει ώστε να ανταπεξέλθω στα καθήκοντά μου. Δύσκολο χρέος όμως αναλαμβάνουν και οι πρόεδροι των χωριών, οι οποίοι είναι πάντα εκεί για να ακούνε τα προβλήματα και να τα επιλύουν. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα στο χωριό μου. Επειδή τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα, θα δώσω πολύ μεγάλη μάχη για να έρθει το χωριό μου εκεί που πρέπει να έρθει. Νικόλαος, ευχαριστώ τον κόσμο που με ψήφισε, με στήριξε και με ξέρει το χωριό μου, η φωνή του ποτισμένου και θα παραμείνω.
θέλουν, περιμένουν πολλά από σας. Φυσικά περιμένουμε, και το χωριό μας είναι σε πολύ άθλια κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, καλές γιορτές. Επίσης. Σήμερα αυτή την ημέρα της ουρκουμουσίας θέλω να την αφιερώσω στον κόσμο του Στρεμονικού που έδειξαν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Ναι. Δεν θα τους απογοητεύσω και θα είναι περήφανοι ότι βγάλανε εμένα Ελένη πρόεδρο Θρασιάδη για το Στρεμονικό. Να κάνετε πολλά πράγματα στο χωριό, έχουν μείνει λίγο πίσω πράγματα εκεί. Έχουν μείνει πίσω, υπάρχει όρεξη. Ξεκίνησε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Υπάρχει η όρεξη μεγάλη και θα καταφέρω αρκετά πράγματα. Ο Δήμαρχος δεν θα μπορούσε να ξεχάσει να ευχαριστήσει την οικογένειά του που ήταν πάντα δίπλα του, την γυναίκα του Φρυδερίκη και τις δύο κόρες του που ήταν πάντα εκεί, που τον πίστεψαν και τον στήριξαν από την αρχή, που ανέχτηκαν τα δύσκολα ωράρια του τόσα χρόνια τώρα, όπως επίσης και την έλλειψη παρουσίας του, καθώς έπρεπε να βρίσκεται πολλές ώρες στο πλευρό των δημοτών παρά στο σπίτι και την οικογένειά του. Να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που με ανέχεται 35 χρόνια. Ευγενέστατη και πολύγλωσση πληροφορεί και δίνει απαντήσεις. Δεν πρόκειται για κάποια ξεναγό, αλλά για την Περσεφόνη, το ρομπότ εξελιγμένης τεχνολογίας που ενημερώνει από τον περασμένο Ιούλιο τους επισκέπτες του φημισμένου σπηλαίου της Αλιστράτης του Δήμου Νέας Ζύχνης. Πρόκειται για ένα ρομπότ που ξεναγεί τον κόσμο σε 33 γλώσσες, όπως και στα αρχαία ελληνικά, και είναι κάτι άκρος καινοτόμο και πρωτοποριακό. Ονομάζομαι Περσεφόνη, κόρη της θεάς Δήμητρας και σύζυγος του Πλούτονα, του θεού του κάτω κόσμου. Σας καλωσορίζω στο υπόγειο βασίλειο μου, το σπήλαιο Αλιστράτης. Μπροστά μας εκτείνονται τρεις διάδρομοι. Ο αριστερός, ο οποίος έχει μήκος 700 μέτρα και δεν είναι ακόμη προσβάσιμος. Ο δεξιός που έχει μήκος 300 μέτρα και ο κεντρικός διάδρομος που έχει μήκος 1 χιλιόμετρο, όπου και θα σας οδηγήσω. Μία πανέξυπνη και πολυμαθής ξεναγός, μοναδική στο είδος της σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεναγεί από τα μέσα Ιουλίου τους επισκέπτες του εξαιρετικής ομορφιάς σπηλαίου Αλιστράτη Σερών. Η Περσεφόνη είναι το νέο απόκτημα του σπηλαίου Αλιστράτης. Πρόκειται για ένα ρομπότ το οποίο ξεναγεί όλο τον κόσμο και έχει κλέψει τις καρδιές τους. Η Περσεφόνη έχει τη δυνατότητα να ξεναγεί στον κόσμο σε 33 διαφορετικές γλώσσες, ενώ όσοι επιθυμούν μπορούν να πραγματοποιήσουν την ξενάγησή τους στα αρχαία ελληνικά. Περσεφόνη καλούμε ή της Δήμητρος. Σύνευμος Πλούτονος, βασιλέως Άδη. Υποδέχομαι ημάσης το αιμών βασίλειων, το κελιστράτης φιλών επωνομαζόμενων. Τρεις κινδέτραποι πρωινών. Όπως αναφέρει ο επιστημονικός διευθυντής του σπηλαίου Αλιστράτης κύριος Νίκος Καρτάλης, το ρομπότ με την ονομασία Περσεφόνη μπορεί να ξεναγήσει τους επισκέπτες σε 33 διαφορετικές γλώσσες. Μάλιστα, το συγκεκριμένο ρομπότ διανύει και ξεναγεί τον κόσμο στα πρώτα 150 μέτρα του σπηλαίου, οπότε και κάνει τρεις στάσεις. Την υπόλοιπη περιήγηση την κάνουν κανονικά με ξεναγό. Πριν από 17 χρόνια είχα δει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ένα ρομπότ ξεναγό. Σκέφτηκα ότι ήταν καλή ιδέα να το εφαρμόσουμε και στο σπήλαιο. Μετά από προσπάθειες 17 ετών έγινε το όνειρο πραγματικότητα. Βρήκαμε ένα πρόγραμμα Ίντερεκ Ελλάδος-Βουλγαρίας, το οποίο χρηματοδότησε 100% την αγορά αυτού του ρομπότ. Είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία, δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο ρομπότ ξεναγός σε σπήλαιο, που μπορεί να μιλά 33 διαφορετικές γλώσσες και μία από αυτές τις γλώσσες είναι και τα αρχαία ελληνικά. Έχει τη δυνατότητα να απαντά και σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, τις οποίες έχουμε προγραμματίσει. Θεωρούμε ότι με την εφαρμογή αυτή επιτυχάνουμε τους στόχους που είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο σπηλαίο της Αλιστράτης. Είναι το πρώτο βήμα που έχουμε κάνει. Το δεύτερο βήμα είναι η εφαρμογή του QR, δηλαδή της επαυξημένης πραγματικότητας. Το τρίτο βήμα έχουμε ειδικά γυαλιά virtual reality. Και το τέταρτο βήμα είναι η εφαρμογή της ρομποτικής εκπαίδευσης για μαθητές δημοτικού γυμνασίου Λυκείου. Τόσο το λογισμικό όσο και η κατασκευή της Περσεφόνης έγινε από Έλληνες επιστήμονες, ερευνητές του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνα και καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, και κόστησε 118.000 ευρώ και έγινε μέσω της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ίντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία. Η ιδέα υπήρχε εδώ και χρόνια, σύμφωνα με τον κύριο Καρτάλη, όταν είχε δει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μία ξενάγηση από ένα ρομπότ. Η εφαρμογή του ρομποτικού συστήματος ξενάγησης στο σπήλαιο είναι μία παγκόσμια πρωτοτυπία και πραγματικά κλέβει τις καρδιές όλων. Κατά την περίοδο του καλοκαιριού που είχαμε πάρα πολλούς ξένους, νιώθανε έκπληξη που βλέπανε ένα ρομπότ ξεναγό. Δεν πιστεύανε ποτέ που η Ελλάδα μπορεί να κατασκευάσει ρομπότ και δεν πιστεύανε ποτέ μια μικρή δημοτική εταιρεία να εφαρμόσει ένα τόσο καινοτόμο εγχείρημα, μια καινοτόμα παγκόσμια πρωτοτυπία.
Γι' αυτό το λόγο και το Associated Press δημοσίευσε την Περσεφόνη και περίπου 400 κανάλια από όλο τον κόσμο αναδημοσίευσαν την είδηση αυτή. Θεωρούμε ότι είναι το μέλλον για τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε σπήλαια, αλλά εμείς δεν θέλουμε να καταργήσουμε τους ξεναγούς. Είναι συμπληρωματικό ως προς την ξενάγηση. Δηλαδή η Περσεφόνη κάνει τα πρώτα 150 μέτρα και τα υπόλοιπα μέτρα τα κάνει ο άνθρωπος ξεναγός. Άρα λοιπόν συμπληρωματικά η Περσεφόνη ικανοποιεί το στόχο ότι μπορεί να μιλάει σε 33 διαφορετικές γλώσσες, αλλά από την άλλη πλευρά υποστηρίζει και τη ρομποτική εκπαίδευση, η οποία είναι η πρώτη που γίνεται μέσα σε σπήλαια. Τώρα πάρα πολλά παιδιά, μικρά παιδιά ιδιαίτερα, αγκαλιάζουν την Περσεφόνη, θέλουν να την πάρουν σπίτι τους. Τη θεωρούν κάτι οικείο, κάτι πάρα πολύ προσιτό, προσπαθούν να τη μιλήσουν, φυσικά μιλάει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους και ενθουσιώδεις ότι εμείς κάναμε μια παγκόσμια καινοτομία και αυτό είναι προς αποτέλεσμα, προς τρέψη των λιλιπούτιων επισκεπτών. Μετά την Περσεφόνη, το δεύτερο βήμα για το Μουσείο Αλιστράτης αφορά στην εφαρμογή του QR μέσα στο σπήλαιο, όπου οι επισκέπτες μπορούν μέσω της εφαρμογής στο κινητό τους τηλέφωνο να περιηγούνται και να παίρνουν πληροφορίες για τους γεωλογικούς σχηματισμούς, ενώ επίσης μπορούν να ακούσουν τον μύθο της αρπαγής της Περσεφόνης, όχι μόνο στα ελληνικά, αλλά και στα αρχαία ελληνικά. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα, σκανάροντας μέσω του QR, να μάθουν τον μύθο της Περσεφόνης. Σε αυτό το σημείο, παντώντας την ειδική εφαρμογή. Είμαι η Περσεφόνη, κόρη της Θεάτρας και σύζυγος του Θεού Πλούτωνα. Σύμφωνα με το μύθο, καθώς μια μέρα μάζευα λουλούδια, άνοιξε ξαφνικά η γη, ξεπήδησε από μέσα ο Πλούτωνας με το σκοτεινό του άρμα και με άρπαξε. Θλιμμένη η μητέρα μου, η θεά της Γεωργίας, μάρανε τη φύση. Τα λουλούδια δεν άνθιζαν και οι σοδιές δεν κραποφορούσαν. Τότε ο ήλιος τη λυπήθηκε και της είπε ότι με έκλεψε ο Πλούτωνας και έτσι η Δήμητρα πήγε να με ζητήσει πίσω. Είναι ακριβώς πίσω μας. Αυτό το σημείο είναι μια ειδική αίθουσα που έχει πάρα πολλούς ελεγκτήτες και αραγωνίτες. Είναι σπάνιας ομορφιάς και ποικιλότητας, σπηλαιολογικής, διάφορα χρώματα και σχήματα. Δηλαδή έχουμε άσπρους αραγωνίτες, έχουμε κίτρινους και κόκκινους. Γι' αυτό το λόγω της ομορφιάς, το ονομάσαμε το λουτρό της Περσεφόνης. Ξέρουν το μύθο όσοι έρχονται. Γι' αυτό το λόγο ονοματίσαμε και το μεγάλο ρομπότ ως Περσεφόνη και γι' αυτό το λόγο έχουμε σε αυτό το σημείο την Περσεφόνη, η οποία να εξιστορεί το μύθο. Πάρα πολλά παιδιά το γνωρίζουν. Ευελπιστούμε, επειδή είναι και σε ξένες γλώσσες, να το κάνουμε γνωστό και στους ξένους επισκέπτες που έρχονται εδώ στο σπήλαιο. Το σπήλαιο Αλιστράτης Σερών θεωρείται ένα από τα ομορφότερα σπήλαια όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης, με πλούσιο σταλαγματικό και σταλακτικό διάκοσμο και με ποικιλομορφία χρωμάτων. Η διοίκηση του σπήλαιου Αλιστράτης προσπαθεί πάντα για το καλύτερο, ώστε το σπήλαιο να προσφέρει τα πάντα στους επισκέπτες και κυρίως στους μαθητές. Έτσι, μαζί με την Περσεφόνη, συνδυάζεται και η ρομποτική εκπαίδευση, που τόσο προσφυλής είναι στη μαθητική κοινότητα. Μαζί με το ρομπότ έχει συνδυαστεί και η ρομποτική εκπαίδευση, η οποία πριν λίγες μέρες μας εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας για τα σχολεία Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου. Yeah. Θα μπορούν τα παιδιά να είναι στο χώρο του σπηλαίου και να κατασκευάζουν με τη βοήθεια εκπαιδευτή ρομπότ και να το προγραμματίζουν ώστε να έχει την ίδια λειτουργία με το ρομπότ που υπάρχει μέσα στο σπήλαιο. Άρα θα είναι κάτι διαδραστικό, έτσι? Ναι, θα είναι διαδραστικό και ελπίζουμε πολλοί μαθητές να έρθουν και να ανέβει η επισκεπτικότητα του χώρου. Όταν το μάθουν αυτό, άρα οι εκπαιδευτικοί όλων των σχολείων θα το θεωρήσουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα προσφέρει πάρα πολλά παιδιά. Πιστεύω ότι θα έρθει πολύ κόσμος, καθώς η ρομποτική εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι έχει ανέβει και έχει περισσότερη ζήτηση από νεαρούς μαθητές. Το σπήλαιο Αλιστράτης όμως, θέλοντας να είναι πάντα πρωτοπόρο, ετοιμάζει συνεργασία και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες τόσο στο ίδιο το σπήλαιο, όσο και στα σπήλαια της γύρω περιοχής. Έχουμε στείλει αίτηση ώστε να εγκριθεί το μνημόνιο συνεργασίας μας με το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘΙΤΑ, με σκοπό τη συνεργασία μας και να γίνουν έρευνες στο χώρο του σπηλαίου. Ώστε να συνεχίσετε δηλαδή να δείτε παραπάνω πράγματα που θα... Να εξερευνηθεί περισσότερο ο χώρος του σπηλαίου και τα σπήλαια, το ήδη υπάρχουν σπήλαιο, αλλά και η ευρύτερη περιοχή.
Η νέα πρόεδρος του Σπηλαίου, κυρία Γεωργία Πυρπυρή, δηλώνει αισιόδοξη για το μέλλον, ενώ αναφέρει πως στόχος είναι να έρθουν ακόμη πιο κοντά στον κόσμο και να κάνουν γνωστό το Σπήλαιο Αλιστράτης σε μικρούς και μεγάλους. Στον χώρο του Σπηλαίου Αλιστράτης στηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα όπως αυτά έχουν οριστεί. Τους καλοκαιρινούς μήνες είχαμε αύξηση συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, 70 με 100% αύξηση. Προσδοκούμε να έχουμε επιπλέον αύξηση και γι' αυτό το λόγο έχουμε σπιτάκι στην Ονειρούπολη Δράμας, όπου εκεί πέρα θα προβάλλεται μέσω εικονικής πραγματικότητας το Σπήλαιο Αλιστράτης virtual, με virtual reality. Και επίσης και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο. Ναι, είναι πρωτότυπο και θα έχει και QR κωδικούς για να φαίνονται χαρακτηριστικά του Σπηλαίου και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο Δράμας, τον κύριο Μαμψάκο, αλλά και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Καλλινικίδη, για τη δωρεάν παραχώρηση ενός οικίματος για αυτό το λόγο. Σκοπός της Προέδρου αλλά και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου η αύξηση της επισκεψιμότητας του Σπηλαίου, όχι μόνο από ανθρώπους εκτός του νομού Σερών, αλλά και από τους ίδιους τους Σεραίους, πολλοί εκ των οποίων δεν το έχουν επισκεφθεί, παρά το ότι πρόκειται για ένα Σπήλαιο μοναδικού καλούς. Μόλις το 30% των Σεραίων έχει επισκεφτεί τον χώρο του Σπηλαίου Αλιστράτης. Όντως, καλό είναι να τον επισκεφτούν όλοι, γιατί είναι ένα από τα διαμάντια της περιοχής μας. Και όλοι όσοι έρχονται ξένοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για το Σπήλαιο Αλιστράτης και πραγματικά θα έπρεπε να το δουν όλοι από κοντά. Ναι, γιατί είναι ένα ξεχωριστό θαύμα της φύσης και είναι ένα από τα μοναδικά σπήλαια χερσαία των Βαλκανίων που είναι τόσο μεγάλο. Να περάσουμε στην πρόγνωση για τον αυριανό καιρό, κυρίες και κύριοι. Ανήμερα των Χριστουγέννων, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για τις Σέρρες σχεδόν έθριο καιρό, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το δίκτυο τηλεόρασης. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ και μία πολύ όμορφη ημέρα των Χριστουγέννων. Καλά Χριστούγεννα.